Σχέση με παντρεμένο και γυναική αλληλέγγυη. Περνάει από το μυαλό μια γυναίκα για να καταλήξει το ότι είναι εντάξει να διεκδικήσει τον άντρα μια άλλη γυναίκα. Η ιστορία με του παντρεμένου και ο λόγο που αρκετέ φορέ έχω αθωώσει αυτή την κίνηση είναι γιατί η ιστορία δείχνει ότι. Εμ, εγώ δεν ξέρω παντρεμένο που να μην έχει απιστήσει. Να σου πω κάτι, κάπου είναι φυσιολογικό. Στα 20 χρόνια, κάπως το βρίσκω φυσιολογικό. Η γίνεται. Στο σημείο που εγώ γνωρίζω ένα παντρεμένο, ο οποίο θα μου πει, θα με πείσει, θα τον ερωτευτώ και θα αγοράσω ό,τι μου πει ότι είναι βαϊτωμένο με τη γυναίκα του. Γιατί πάντα σε αυτέ τι περιπτώσει, τρίτο ραντεβού, σου λένε ότι πόσο χαλιά περνάω. Αυτή τη στιγμή που τον ερωτευτώ και θα βάλω νερό στο κρασί μου και θα πω πόσο καιρό θέλω να το ζήσω αυτό το πράγμα, γιατί δεν αντέχω. Θα βάλω και ένα όριο. Και επίση αυτό το όριο που βάζω εγώ στον εαυτό μου, γιατί μου έχει τύχει, ε, είναι ότι ε, ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν έχω ζητήσει από κανέναν να χωρίσει. Εδώ έχει μια σχέση με έναν άνθρωπο, νομίζω ότι τα πάει μια χαρά και έχει πάει με τη μισή Αθήνα. Πρέπει να έχει σοβαρό σεβασμό απέναντι στον άλλον για να μην τον κάνει ρόμπα αριστερά-δεξιά. Πρέπει να είσαι ζών για να μην καταλάβει ο άλλο και χωρί να σου το πει αν είναι μαζί σου ή δεν είναι, ή σε έχει σίγουρη, ή είσαι το αποκούμπι του, ε, ή είναι η εύκολη λύση, ή τι ωραία βολεύτηκα. Δεν μπορεί να μην τον νιώθει, παιδί μου, την έκτη Την έχουμε όλοι πολύ έντονα. Η αλληλεγγύη τη άλλη γυναίκα που λε, όταν τον άλλο άνθρωπο δεν τον ξέρει, εγώ τουλάχιστον, Μαγικά στο κεφάλι μου δεν τον βλέπω. Δεν τον επικροτώ. Το θεωρώ κατένιο φέρσιμο. Σε όποια περίπτωση. Επειδή έχω κάτσει στο ίδιο τραπέζι σε κοινό κάλεσμα που ήταν 100 και έχω πει πολύ δεν θα πάω ποτέ να κάνω σχέση με τον προπρόητη -προ Πώ Πώς να σου πω, αυτή την υπερβολή. Γιατί έχω χαιρετήσει. Το, το θεωρώ φτηνό και το θεωρώ Που μπορεί να μην την κάνω παρέα. Την έχω δει, την έχω χαιρετήσει, έχει υπάρξει με αυτόν τον άνθρωπο. Αν πέσω ξερή με τον προπρόιν κάποια γνωστή μου, τύπου δεν αντέχω, αυτοκτονώ. Εκεί μπορεί να πάω και να το πω. Και μπορεί να είναι και. It's okay. έχουν περάσει 10 χρόνια, κυρία μου, τι με ρωτά.